σημαντική νίκη, πώς εκτός έδρας νίκης με τον Άρη στα play-off. Αλλά δεν θα σε πούμε σε αυτό. Πολλά λάθη. Πολλά. Παρόλο που ήταν, η ομάδα κέρδισε, θα μπορούσε να το κάνει πολύ πιο εύκολα και οι νεαροί παίκτες κάνουν πάρα πολλά βία στα λάθη. Δεν είναι ανησυχητικό αυτό το πράγμα. Ακριβώς έτσι όπως είπες. Κάναμε αρκετά λάθη σήμερα. Λίγο χάσαμε τη συγκέντρωση αυτή που είχαμε και που τα ήθελα να έχουμε. Η απόδοσή μας δεν ήταν αυτή που πρέπει να έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και τρίτο παιχνίδι. Η ομάδα αυτή έχει ξεκινήσει πρώτη φέτος με τις οργανώσεις, πέρυσι με τις οργανώσεις. Είχαν πολλά παιχνίδια, δεν θέλω να βρω δικαιολογίες. Βέβαια, τόσα λάθη πόσα έχουμε κάνει σήμερα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά το καλό είναι που κερδίζαμε και προχωράμε, συγκεντρωνόμασταν και προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτά που έχουμε κάνει, που δεν ήταν καλό και να διορθώσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Μπροστά μας είναι παιχνίδι με τον Πανιόνιο στη Τούμπα, τίποτα άλλο. Άλλα δύο παιχνίδια είναι μακριά. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι για μένα αυτονόητο και αυτό που λέω και στους παίκτες, ότι δεν μπορούμε να χαλαρώνουμε. Δεν υπάρχει χαλάρωση. Έχουμε ακόμα 4,5 ώρες ποδόσφαιρο. Κάνανε τόσες αγώνες κάνανε στο παρελθόν, δώσανε τόσες μάχες, έχουν μείνει άλλες 4,5 ώρες, λίγο παραπάνω. Όλοι θέλουν να πετύχουν, όπως εμείς πιστεύω, με το ίδιο τρόπο και οι αντίπαλοι μας. Το καλό είναι που εξαρτάται από τον εαυτό μας και αυτό κρατάμε. Ερώτησμα που κάνατε πριν ξεκινήσουν τα play-off. Είχατε 10 βαθμούς, είχατε 7 βαθμούς στο ενεργητικό μέχρι το τέλος του πρωτοκύλου ή όχι? Εντάξει, δεν μετρήσαμε τους πόντους πριν τους παίρνουμε. Σαν στόχος είναι κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε. Έτσι ήταν και στο προηγούμενο, έτσι ήταν και στο πρώτο και στο επόμενο θα είναι το ίδιο. Βλέπουμε τον εαυτό μας και μας ενδιαφέρει το παιχνίδι που τα κάνουμε εμείς. Όπως είπα στην αρχή, εξαρτιόμαστε από τον εαυτό μας, αυτό είναι καλό. Πώς κρίνεται αυτό το 15 λεπτό του Μπερπάτο, δεδομένου ότι είχε πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί? Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, αν υπολογίζεται στον Μικέλ, αυτός νομίζω μπορεί για πολιτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής μέχρι το τέλος των play-off. Όχι, ο Μικέλ μπορεί να μπορούσε και σήμερα να παίξει, γιατί γύριζε, έκανε προπόνηση στις 4-5 με εμάς και είναι καλά. Αλλά μιλώντας με τον γιατρό, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι αν μπορούμε να τον προστατεύσουμε για το επόμενο παιχνίδι, έχω πάρει απόφαση αυτή να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι καλά το παιδί και σίγουρα για το επόμενο παιχνίδι θα είναι ετοίμος να παίξει. Όσο αφορά την πρώτη ερώτηση. Είχε πολύ καιρό να παίξει, μπήκε μέσα και μας βοήθησε, είδατε κι εσείς. Έκανε αυτά ακριβώς που έπρεπε να κάνει ένας έμπειρος παίκτης και μας έδωσε ηρεμία στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Αν ο ΠΑΟΚ άφησε ο Τούντορ, άλλο βλέπουν όλοι. Είναι ελκυστικός ο ΠΑΟΚ, δείχνει πιο σοβαρός, πιο ουσιαστικός. Τι έχετε καταφέρει εσείς και είναι πρόκληση για εσάς όλα αυτά τα παιχνίδια? Κοιτάξτε, και ο Ίγκορ Τούντορ είναι ένας καλός προπονητής και είχε το σχέδιο το δικό του. Εγώ έχω έρθει μετά από τον ίδιο. Μπορεί να βλέπουμε διαφορετικά την ομάδα. Έχω αλλάξει το τρόπο, έχω αλλάξει το σύστημα και κάποιους παίχτες. Έτσι γίνεται. Αύριο μπορεί να έρθει κάποιος άλλος στη θέση μου και να δημιουργήσει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να μιλήσω και να σταθώ στον προηγούμενο προπονητή.
σίγουρα έκανε ό,τι μπορούσε να πάει η ομάδα καλά. Συμπληρώνοντας αυτή την ερώτηση, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μιλούν συχνά και στο συντροφικό και σε εμάς με τα βραβεία. Στέκονται και λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη πίεση ως σύλλογος. Και αυτό που καταφέρατε εσείς είναι και αυτή την πίεση την πήρατε εσείς πάνω σας και την σβήσατε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η πίεση στους παίκτες, την έχετε πάρει εσείς πάνω σας. Και δουλεύουμε πιο ηρεμία και αυταπεποίθηση. Από την αρχή, όταν ήρθα, είπα ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν ποιότητα και μπορούν να στατούν στα δεδομένα της ομάδας. Πίεση υπάρχει στο ΠΑΟΚ πάντα και τα υπάρχει. Έτσι είναι η ομάδα, έτσι είναι όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα που έχει να κερδίζει τίτλο πολλά χρόνια. Είναι μεγάλη ομάδα και θέλει να διεκδικήσει κάτι. Θυμάμαι και όταν ήμουν παίκτης και όταν έπαιξα υπήρχε το ίδιο. Και πριν από εμένα και στο μέλλον θα υπάρχει. Είναι κάτι ότι πρέπει να συνετίσεις αν δεν έχεις έρθει από την κάποια μεγάλη ομάδα. Πρέπει να μάθεις τι σύλλογο είναι και να μπεις αμέσως βαθιά. Ή όλοι εμείς ήμασταν εδώ να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, νέους παίκτες, όποιοι μπορεί να είναι αρκετό χρόνο εδώ και παραπάνω από 7-8 μήνες, αλλά ακόμα μπορεί να μην καταλαβαίνουν λόγω της γλώσσας, λόγω γιατί ήταν στις άλλες χώρες. Εδώ είμαστε να τους βοηθήσουμε, να τους δώσουμε αυτή τη ελευθερία που πρέπει να έχουν στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σοβαρότητα πάντα πρέπει να υπάρχει και αυτό είναι κάτι που ζητάω από τους όλους στη προπόνηση να υπάρχει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν υπάρχει εκεί και στο γήπεδο, θα υπάρχει σίγουρα. Εγώ θα επιμείνω σε αλλά, γιατί εγώ τώρα αυτή δεν μπορώ να μιλήσω. Τι μπορεί να κάνει ένας προπονητής να πει σε έναν παίκτη να μην κάνει τόσο εύκολα λάθη σε τόσο σημαντικά παιχνίδια. Κοιτάξτε, συμβαίνουν τέτοια παιχνίδια, υπάρχουν και δυστυχώς υπάρχουν. Υπάρχουν παιχνίδια όταν δεν βγαίνουν κάποια απλά πράγματα. Έχουμε κάνει αρκετά λάθη, απλές μπάλες χάσαμε, δεν κάναμε κίνηση χωρίς μπάλα. Ιδιαίτερα στο πρώτο 20 λεπτό, πρώτο 25 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Είχαμε αρκετό χώρο, 2-3 φορές όταν αλλάξαμε μπάλα γρήγορα, βγαίναμε και φτάσαμε πολύ, πολύ γρήγορα και κοντά στην περιοχή. Δημιουργήσαμε και κάποιες φάσεις, 2-3 καλές φάσεις είχαμε. Ο αντίπαλος δεν είχε σχεδόν εκτός του πέναλτι, μήπως είχαν άλλα 2-3 σούτ από την απόσταση. Αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Λάθη γίνονται. Το θέμα είναι να όλοι καταλαβαίνουμε πού έχουμε κάνει λάθος, να κάνουμε αυτοκριτική και να, όπως ξεκινάω από τον εαυτό μου πάντα, αυτό προσπαθώ να μεταφέρω και στους παίκτες. Ήδη ξέρετε πώς παίξατε και προσπαθήστε να κάνετε αυτοκριτική, αυτό θα σας βοηθήσει στο μέλλον. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη νίκη αφιερώνομαι στον κύριο Παναγιώτη Πικυλίδη, ο οποίος μας έχει αφήσει πριν 2 χρόνια. Είναι ένας μεγάλος παουτζής και είναι προς το τιμή του.